πρέπει να υπερασπιστούμε και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στα λιμάνια όπως και στα αεροδρόμια. Η τρομοκρατία βεβαίως είναι κάτι το οποίο το ζούμε, το φοβόμαστε. Εγώ προσωπικά έχω ζήσει τη μεγάλη πειρατεία στο Κύλε Λάουρα έξω από τον Πειραιά και ως δημοσιογράφος είχα δει τότε μέλη ανθρώπων να κόβονται από το σώμα και να επιπλέουν στο νερό. Είναι κάτι πολύ φοβερό η τρομοκρατία. Όμως εξίσου φοβερό, κυρία Πρόεδρε, είναι και η τρομοφοβία, όπου εκεί βρίσκουν πάτημα διάφορες κυβερνήσεις και κάνουν εγκλήματα εις βάρος ελευθερίας του πολίτη. Ο πολίτης φοβάται για τη ζωή του, την τρομοκρατία, και φοβάται για την ελευθερία από κάμερες που τον παρακολουθούν στους δρόμους, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, σε ξενοδοχεία, παντού. Το έσολο παρακολουθεί τηλεφωνικές διαλέξεις. Από τις τοπικές κάρτες παρακολουθείτε. Παντού παρακολουθείτε. Έχουμε λοιπόν τρομοφοβία και τρομοκρατία. Ας προστατεύσουμε λοιπόν τον πολίτη. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουμε και την τρομοκρατία, 1 δισεκατομμύριο δώσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ευρώ, θα μπορούσαμε να τα διαθέσουμε με άλλο τρόπο και να αποκρούσουμε το φανατισμό και τις ακρότητες που οδηγούν εν τέλει στην τρομοκρατία.